Pigmanax.gr, ο Δημήτρης Αμπράτης, 20 γράμμου, το Honor 9. Συσκευή με τιμή μεσαίας κατηγορίας από την Huawei, αλλά επιδόσεις ναυαρχίδας. Έρχεται κάπου στο ενδιάμεσο, βασικά μεσαία προς μεγάλη κατηγορία. Έχει χαρακτηριστικά σαν αυτά του P10, αλλά σε κάποια σημεία είναι χειρότερο για να δικαιολογήσει την τιμή των 399 ευρώ, τα οποία πρέπει να καταβάλλετε για να το αγοράσετε. Πώς θα πάει λοιπόν η συσκευή, αλλά να ανακαλύψουμε παρέα. Εδώ είναι λοιπόν η συσκευή Honor 9 από τη Huawei. Έρχεται στα 400 περίπου ευρώ στα καταστήματα. Αρκετά δυνατό. Να το δούμε λιγάκι περιμετρικά. Πρόκειται για μια αρκετά όμορφη έτσι, συσκευούλα. Βέβαια βλέπετε είναι γυαλί πίσω, όπως το πιες τώρα είναι συλλέκτης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Γυαλί μπρος πίσω. Αλλά πολύ όμορφο σαν σχεδιασμός. Κυρτό γυαλί πίσω η αλήθεια είναι. Αλουμίνιο γύρω-γύρω. Αρκετά όμορφο. Μπροστά λοιπόν έχουμε εδώ 8 MP κάμερα με φακό διαφράγματος f-stop 2. Εδώ είναι οι αισθητήρες. Σαρωθής δακτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος είναι και πολύ γρήγορος. Σαν αυτόν του P10 για παράδειγμα. Μπροστά έχουμε οθόνη 5,15 ίντσες ανάλυσης 1080p. Αυτό σημαίνει 428 ppi πυκνότητα σε πίξελς, που είναι πάρα πολύ καλά. Είναι LTPS IPS LCD, που σημαίνει καλές γωνίες θέασης, έτσι και έτσι, ρεαλιστικά χρώματα. Gorilla Glass 3 μπροστά για κάποιο λόγο. Αλλά okay, είναι λίγο πιο χοντρό το Gorilla Glass 3, αλλά είναι αρκετά ανθεκτικό. Επίσης από εδώ έχουμε την θύρα για την SIM μας. Συγκεκριμένα παίρνει nano SIM και είναι dual SIM. Αν θυσιάσουμε την μία SIM μας, μπορεί να πάρει και microSD μέχρι 256 GB. Από πάνω έχουμε δεύτερο μικροφωνάκι για noise cancellation και θύρα υπερήθρων. Από εδώ volume rocker για την αυξομοίωση ένταση του ήχου και το power button. Και από κάτω είναι το ηχείο, USB Type-C και η θύρα για τα ακουστικά μας 3,5 χιλιοστά jack. Στο πίσω μέρος έχουμε διπλή κάμερα, είναι στα 12 megapixels με φακό διαφράγματος f-stop 2,2. Η μία είναι στα 12, η άλλη βασικά είναι στα 20. Είναι και οι δύο φακοί f2,2. Απλά στην ουσία στα 12 megapixels κάνει ψηφιακό zoom στην ουσία, αλλά επειδή είναι μεγαλύτερα τα megapixels φαίνεται σαν οπτικό. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στο βίντεο το zoom που προσφέρει στην κάμερα. Θεωρητικά η εταιρεία λέει πως είναι 2x lossless, χωρίς απώλειες. Θα το δούμε. Διπλό LED flash πίσω dual tone. Έχει face detection προφανώς και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι άλλο. Τραβάει 4K βίντεο πίσω, 1080p μπροστινή. Έχουμε στο εσωτερικό τώρα. Έχουμε Kirin επεξεργαστή, High Silicon Kirin 960. Είναι οχταπύρινος. Στα γραφικά αναλαμβάνει μια οχταπύρινη Mali G71. Και έχουμε 64 GB αποθηκευτικό χώρο σε αυτήν, με 4 GB RAM και η 128 έκδοση έρχεται με 6 GB RAM. Android 7 βλέπω εδώ πέρα, RAM 4 GB, 64 αποθηκευτικός, 1080p οθόνη και είναι, τα έχει εδώ πέρα όλα μαζεμένα. Η μπαταρία είναι 3200 mAh, αρκετά καλή, τουλάχιστον στα χαρτιά. Και πάμε, και τρέχει Android 7, όπως είπαμε. Εντάξει, θα προτιμούσα να έχει ένα ωραίο πάνω με το Emotion UI 5.1. Okay. Decent. Δεν ξέρω αν θα πάρει ωραίο. Θέλω να ελπίζω πως θα πάρει. Θα δούμε. Έκανε και τα update του εδώ πέρα. Πάμε να δούμε λοιπόν την οθόνη. Βασικά ναι, να δούμε λίγο το γραφικό και τις ρυθμίσεις.
Δεν έχει κάτι πολύ έξτρα, είναι οι κλασικές εδώ πέρα, home screen έτσι να ρυθμίσουμε πώς θέλουμε να εμφανίζεται και αν θέλουμε να έχει drawer ή να είναι στην κεντρική, εγώ θα επιλέξω αυτό γιατί έτσι μου αρέσει περισσότερο. Να βάζω στην κεντρική έξω ό,τι θέλω εγώ και η σαβούρα όλες οι εφαρμογές να είναι εδώ πέρα μέσα και εγώ να βγάζω έξω ό,τι θέλω. Και κατά συνέπεια και εδώ πέρα να είμαι αλφαβητική σειρά ώστε να τα βρίσκω κι εγώ πιο εύκολα. Αυτό το πέρασα εγώ. Άσχετο. Ναι, αυτό δεν νομίζω. Α, ναι, download for free. Okay. Είπα κι εγώ. Ναι, έχει κάποια σαβούρα αυτό το Asphalt Nitro. Κλασικά Huawei δίνει κάποιες εφαρμογές παιχνίδια για κατέβασμα κτλ. Τι άλλο από ρυθμίσεις. Οθόνη. Navigation key να ρυθμίσουμε εμείς πώς θέλουμε να είναι τα κουμπιά μας. Smart Assistance. Το ντοκάκι το οποίο εμφανίζει το πάμε που θέλουμε εμείς και πατάμε και μας δίνει τα πλήκτρα πλοήγηση στην ουσία. Voice control, sorry, voice control, motion control. Όταν το γυρίζουμε να κάνει mute κτλ. Gloves mode, τι άλλο. Τα υπόλοιπα δεν έχει κάτι super duper και wow, ούτε κλασικές ρυθμίσεις του Android δεν έχει κάποια έξτρα λειτουργία έτσι τόσο συγκλονιστική. Ούτως ή άλλως πρόκειται για μια συσκευή των 400 ευρώ, οπότε, okay. Πάμε να συνεχίσουμε, να δούμε την οθόνη. Γιατί δεν μου βγάζει τα album που ήθελα. Κάμερα, κάμερα, βίντεο, screenshots, magazine unlock, αυτό, other. Review files, εδώ είμαστε. Να φορτώσω λίγο τα thumbs γιατί τα πέρασα πριν να ξεκινήσω το βίντεο, αυτά τα βίντεο. Και πάμε. Χωρίς ήχο. Star Wars λοιπόν, το καινούριο, The Last Jedi. Εμένα μ' άρεσε, να το πω. Ακούω πολύ γκρίνια τελευταία για την ταινία, εμένα δεν με χαλάσει καθόλου. Ίσως έχουμε ανεβάσει πολύ τις προσδοκίες μας από τις ταινίες πλέον και ειδικά από το Star Wars. Εγώ το βρήκα μια χαρά. Ξύλο είχε, δράση είχε, story είχε. Okay. Εδώ έχουμε αρκετά βαθιά μαύρα. Καλές γωνίες θέασης. Έπεσα και εγώ τώρα στην πιο μαύρη εικόνα, ξέρω εγώ. Πολύ καλές γωνίες θέασης. Ωραία χρώματα, ρεαλιστικά. Το μαύρο είναι αρκετά βαθύ, IPS LCD ούτως ή άλλως, δεν είναι σε φάση P10 και Mate 10 το Pro, αλλά είναι μια χαρά. Καλή ανάλυση, 1080p για 5,15 inch είναι μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία, να βάλουμε κάτι πιο χρωματιστό όμως τώρα. Πει να βάλω χρωματιστό. Ας βάλουμε αυτό, το οποίο έχει και μαύρο και χρωματιστό. Βέβαια είναι HDR, για HDR οθόνες στο βίντεο, συμβατές. Αλλά οκ, okay, μια χαρά παίζει και εδώ. Βλέπουμε έχουμε ωραία χρώματα. Εδώ που είναι πιο φωτεινό, οι γωνίες θέασης είναι μια χαρά. Εντάξει, πολύ ακραίες γωνίες θέασης. Βλέπουμε έτσι ένα σκοτίνιασμα, αλλά οκ, okay, αυτό συμβαίνει στις περισσότερες οθόνες τους ή άλλως. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Πολύ καλή ποιότητα. Ωραία χρώματα. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε από το βίντεο, να πάμε να δούμε τον ήχο. Λοιπόν, τι να βάλω. Θα βάλω το δικό μου. Βασική προϋπόθεση. Να έχουμε δυναμώσει και τον ήχο. Θα ήθελα λίγο παραπάνω ένταση, η αλήθεια είναι. Αλλά οκ. Okay. Οι ψηλές είναι καθαρές. Μπάσο θα λίγο παραπάνω.
Έχει ένα σαν μπουκωμά στις ψηλές. Και σίγουρα θα ήθελα παραπάνω ένταση, αλλά αυτό διορθώνεται με ένα ζευγάρι καλά ακουστικά, έτσι. Εντάξει, πραγματικά το hardware μέσα θυμίζει πολύ το P10, οπότε δεν θα γκρινιάξω. Είναι πολύ δυνατή συσκευή και είναι στα 400 ευρώ φάση, οπότε είναι πάρα πολύ καλά. Πάμε να δούμε το θέμα της κάμερας. Κλασικό interface της Huawei. Εδώ είναι το οπτικό zoom που λέγαμε. Να φέρω κάτι να βάλω. Εδώ έχει ένα αυτό. Είναι seamless, ψηφιακό, αλλά seamless, γιατί τραβάει από το δεύτερο στήρα που είναι στα 20 megapixels. Εδώ είναι οι ρυθμίσεις μας. Πάει μέχρι 20 megapixels, αλλά τραβάει μόνο από τον έναν φακό. Στα 12 συνδυάζει και τις δύο κάμερες και είναι καλή φάση. Έχει καλύτερη απόδοση βασικά. Λοιπόν, εμπρόστια εδώ πέρα στα 8 megapixels. Δεν είναι η καλύτερη που έχω δει ποτέ, αλλά είναι αξιοπρεπέστατη. Και προσφέρει και λειτουργία πορτρέτου. Βέβαια δεν είναι τόσο καλό. Πίσω μου τα έχει θολώσει όλα. Βλέπετε και την κάμερα εδώ πέρα το... την κάμερα και πίσω μου τα έχει θολώσει, αλλά στην ουσία παίρνει ένα κύκλο και εντάξει, δηλαδή άμα βάλω κάτι εδώ πέρα βλέπετε το χέρι μου το μισό, δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα στην κάμερα, το μισό είναι εστιασμένο, το άλλο μισό δεν είναι, okay. Εδώ είναι φλασάκι από την οθόνη. Εδώ έχουμε moving picture, okay. Λειτουργία πορτρέτου για την πίσω κάμερα, λειτουργεί καλύτερα από ότι στην εμπρόστια. Ανοιχτό διάφραγμα. Και λέγουμε εμείς πόσο θέλουμε να θολώσει, να κάνει τον μποκέ στην ουσία πίσω. Και από λειτουργίες έχουμε τα γνωστά, προφωτογράφηση, στην ουσία χειροκίνητα όλα, βίντεο, προβίντεο, 3D πανοράμα, μονόχρωμο, HDR, 3D Creator, Night Shot, πανοράμα, light painting κτλ. Να δούμε το 3D Creator μία. Στην ουσία βάζουμε, εντάξει θέλει πρόσωπο. Anyway, βγάζει ένα 3D τέτοιο, σαν κοντά σε αυτό της Sony. Οπα, έφυγα. Φίλτρα, slow motion, watermark, audio, document scan και περισσότερα για να κατεβάσουμε άλλα έξτρα. Το θέμα είναι να βγάζει καλές φωτογραφίες και βίντεο όμως. Οπότε, γρήγορη καμερούλα. Να δούμε και την εστίαση. Γρήγορη εστίαση. Δεν κάνει θαύματα η εστίαση, αλλά είναι γρήγορη. Εδώ μια χαρά ποιότητα βλέπω εγώ. Εδώ είναι βίντεο από συναυλία. Τα δούμε μετά αυτά. Εδώ είναι φωτογραφία από συναυλία. Εντάξει, είναι αρκετά σκοτεινά. Έχουμε πολύ θόρυβο. Είναι από συναυλία Firewind. Rage Firewind. Αυτό είναι ο Gas G. Εδώ είναι η Rage. Εδώ δεν βλέπετε φωτογραφία. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολες συνθήκες στις συναυλίες. Δεν αλλάζει συνέχεια φωτισμός. Δεν προλαβαίνει η κάμερα να εστιάσει καλά. Αλλά ναι, εδώ πέρα έχουμε πάρα πολύ θόρυβο σε πολύ χαμηλό φωτισμό. Από την άλλη, σε καλύτερο φωτισμό έχουμε αρκετά καλή ποιότητα. Το HDR δουλεύει πάρα πολύ καλά. Και σε μάκρο είναι αρκετά καλά. Δεν θα πω ότι είναι άριστη η κάμερα, γιατί σε χαμηλό φωτισμό λιγάκι μας τα χαλάει. Εδώ δεν ξέρω που έχει εστιάσει πίσω. Πάτησα μάλλον σε κάποιο φίλο και έχει εστιάσει κάτω στο γρασίδι. Στα ξύλα πίσω. Ναι. Λίγο fail η εστίαση φωτογραφίας αυτής. Αυτή είναι η εμπρόστια. Αξιοπρεπέστατη. Δεν είναι τόσο καθαρή η εικόνα προφανώς. Αλλά είναι αξιοπρεπέστατη. Γενικά η σειρά Honor χωλαίνει και είναι πιο φθηνή καθαρά λόγω οθόνης και κάμερας. Κατά βάση. Εδώ είναι μάκρο, εδώ με πάρα πολύ καλό φωτισμό, το βαράει ο ήλιος, δηλαδή έχουμε ένα αξιοπρεπέστατο αποτέλεσμα. Τι άλλο.
Εδώ είναι όταν μας ανακοινώσανε, εδώ είναι ο Κινέζος ο πρόεδρος της Huawei Ελλάς. Εδώ είναι βίντεο. Μας είπαν ότι η Δούκισσα είναι το ambassador της εταιρείας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ βλέπουμε πάλι είναι δύσκολος ο φωτισμός. Δεν είναι άσχημη φωτογραφία, αλλά θα μπορούσε να είναι και τα καλύτερη. Μιλάμε όμως για μια συσκευή ελληνικής αντιπροσωπείας που έρχεται στα 400 ευρώ. Anyway, φωτογραφίες. Η εμπρόστια με φλουταρισμένο το φόντο, αλλά βλέπετε, ξέρω, κυρία, πίσω μου φαίνεται καθαρά. Δεν την έχει φλουτάρει. Ή εδώ έχει φλουτάρει το μισό δέντρο και το άλλο μισό είναι καθαρό. Sorry. Δεν δουλεύει πάντα, όχι πάρα πολύ καλά, δεν δουλεύει τόσο καλά όσο θα ήθελα, αλλά εντάξει, ok. Εδώ είναι σε Maxperi μέσα. Όχι τόσο έντονος φωτισμός. Εδώ έχουμε καλό φωτισμό. Σε καλό φωτισμό τα πηγαίνει μια χαρά. Σε βράδυ, εντάξει, χωλαίνει. Βγάζει αρκετό θόρυβο. Αλλά το να έχεις μια συσκευή με χαρακτηριστικά ναυαρχίδας σε αυτή την τιμή, με ελληνική αντιπροσωπεία κανονικά, εντάξει, είναι λίγο θεματάκι γενικότερα, οπότε κάπου πρέπει να κόψει. Αλλιώς θα βγάζει και το P10 για παράδειγμα σε αυτή την τιμή. Τα βίντεο δεν είδαμε. Εδώ, από τη συναυλία βασικά πιο πολύ να δούμε, γιατί εκεί πέρα έχει το zoom και να δούμε φυσικά για αυτά που έχω τραβήξει. Έλα, φόρτωσε. Να δούμε αυτά που έχω βγάλει για το κομμάτι το... Όπα. Εδώ. Honor 9, εδώ είναι λοιπόν η κάμερά του. 4K βίντεο, δυστυχώς δεν μας αφήνει να τραβήξουμε με οπτικό. Κάπου καίει με κάποια σημεία, κάποια λευκά. Για να δούμε εδώ. Έχει γρήγορη φωτομέτρηση. Το λευκό όμως πράγμα μου το κάψε. Να δούμε για την εστίαση. Ναι, δεν είναι τόσο πολύ γρήγορη. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ γρήγορη, αλλά οκ. Okay. Παλεύετε. Άση. Είναι αυτό που λέγαμε. Έχουν κόψει από την κάμερα κατά βάση. Να δούμε και την εμπρόστια. Honor 9, εμπρόστια κάμερα. Είναι μια χαρά. Καλή ποιότητα. Στο βίντεο κροπάρει λιγάκι. Το κάνει λίγο πιο zoom. Φαντάζομαι για σταθεροποίηση της εικόνας. Καλή ποιότητα. Μια χαρά και φωτομέτρηση. Και ο ήχος. Ωραία χρώματα. Το HDR. Είναι μια χαρά. 1080p βίντεο το μπροστινό. Και τα δύσκολα κομμάτια. Εδώ το βίντεο είναι αρκετά καλό. Ο ήχος είναι ικανοποιητικός, δεδομένου ότι είμαι μπροστά στο ηχείο. Και συνήθως, αν δεν είναι καλό το θέμα του μικροφόνου, αρχίζει και παραμορφώνει και δεν ακούγεται τίποτα. Μια χαρά. Έχω τραβήξει κάτι άλλο από αυτό. Είναι μια χαρά ο ήχος. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ, τι άλλο έχω βάλει μέσα. Πρέπει να καθαρίσω αυτή τη σαβούρα με το Spider-Man παιχνιδάκια, Top Games και χαζομάρες. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνει ακόμα η Huawei. Γιατί τα έχει μέσα. Γιατί στην ουσία, εντάξει, θέλω να τα κατεβάσω. Θα μπω στο PlayStation να τα κατεβάσω. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στο κομμάτι των benchmarks. Δεν θυμάμαι όμως αν έχω τραβήξει σκρινισοτάκια. Από ό,τι βλέπω έχω τραβήξει. Λοιπόν, 142.499, 143.000 δηλαδή,
142.500 στο Antutu, δυνατό σκοράκι, 43.295 στο Benchmark X, επίσης δυνατό σκοράκι, 6.555 στο Multicore Score του Geekbench, 1.869 στο Single Core, επίσης δυνατό σκορ. Στο θέμα του 3D Mark έχουμε 28.000 στο iStorm Unlimited. Αυτά έχουν αλλάξει πλέον. Κάτσε να δω αν τα έχει πάρει το update για να μου τα εμφανίσει πιο σωστά με τις ίδιες μετρήσεις. Όχι, δεν έχει έρθει ακόμα στην συσκευή αυτό το update. Πήρε σε κάποιες συσκευές, έχει έρθει. Και να το. Εντάξει, 31 MB είναι μόνο, οπότε πάμε να δούμε τα υπόλοιπα benchmarks και θα επιστρέψουμε σε αυτό για να μας δείξει πιο σωστά. 3025 πόντους στο Benchmark OS 2, δυνατό σκοράκι επίσης. 5917 στο PC Mark. Εντάξει, δεν είναι, ξέρω εγώ, Nokia 8 που πριν λίγο το έβλεπα που έβγαλε 6.000 κάτι στο εδώ πέρα και είναι πάνω κάτω στα ίδια λεφτά. Νομίζω είναι στα 5.99 και ο Γερμανός το έχει στα 4.90, κάπου εκεί. Και 8 ώρες και 2 λεπτά στο PC Mark, στο τεστ μπαταρίας. Δεν είναι το μεγαλύτερο σκορ που έχουμε δει, αλλά είναι αξιοπρεπέστατο. Το κατέβασε. Για να δούμε τώρα πώς θα εμφανίσει έτσι πιο σωστά. Σου λέει ότι είναι το 91% πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες συσκευές και τα λοιπά. Τα αποτελέσματά μου. Μαξάρι το κανονικό και το Extreme επιτέλους. Και 28.120 στο iStorm Unlimited. Στο Slingshot 2.889 και στο Extreme και 3.079 στο απλό. Είναι δυνατά σκοράκια, πρακτικά σημαίνει ότι μπορούμε να παίξουμε τα πάντα τώρα, μην κοροϊδευόμαστε πλέον και με μια συσκευή μεσαίας κατηγορίας δεν υπάρχει κάποιο παιχνίδι που δεν μπορούμε να παίξουμε. Είναι πλέον αρκετά δυνατά. Αυτά λοιπόν από τη συσκευή, δεν νομίζω ότι έχει μείνει κάτι άλλο να δούμε. Εντάξει, για έναν που δεν θέλει κάτι πολύ δυνατό αλλά δεν θέλει να ξοδέψει πολλά λεφτά και να έχει και ελληνική εγγύηση και είναι πάρα πολύ καλή συσκευούλα. Καταρχάς είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι από τις πολύ όμορφες συσκευές που έχουμε δει τελευταία. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να κάνουμε το κλείσιμο. Για πάμε. Είδαμε λοιπόν το Honor 9 και είναι μια πάρα πολύ καλή συσκευή. Ειδικά για τα λεφτά του. Έχει μια αξιοπρεπέστατη ως πολύ καλή οθόνη. Ο ήχος λίγο μπουκωμένος είναι όταν παίζουμε πολύ δυνατά και πολύ σύνθετος ο ήχος, αλλά ok με ένα ζευγάρι ακουστικά λύνεται. Η κάμερα είναι καλή, όχι άριστη, αλλά ok. Για βασική χρήση είναι μια χαρά και είναι ό,τι πρέπει για την κατηγορία της ούτως ή άλλως. Δεν νομίζω ότι βγάζει καλύτερες φωτογραφίες από άλλα της μεσαίας κατηγορίας ή των ίδιων χρημάτων επισήμων καταστημάτων, όχι σκούτζο μάγαζα κτλ. Συσκευές που έχουν επίσημη τιμή γύρω στα 400 ευρώ. Οπότε, ναι, η μπαταρία δεν είναι η καλύτερη που έχουμε δει, αλλά βγάζει τη μέρα έτσι με λίγο προσοχή. Οι επιδόσεις είναι πάρα πολύ καλές όμως, είναι αντίστοιχα αυτές του P9, του P10, sorry. Οπότε πρακτικά μπορεί να τρέξετε τα πάντα στη συσκευή, με 4 GB RAM δεν θα έχετε και θέμα για multitasking, οπότε θα είστε πάρα πολύ καλά. Αξίζει τα λεφτά του? Ναι, σίγουρα τα αξίζει, είναι πάρα πολύ καλή συσκευούλα, ειδικά για αυτά τα λεφτά. Αυτά λοιπόν από εμάς, σας αρέσει το βίντεο, ρίξτε ένα thumbs up, σας αρέσει να έχετε κάνει ήδη, τα λέγεται τα social media, είναι στην περιγραφή και να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και μέχρι το επόμενο review. Τα λέμε! Yeah.